κατάμεστο το κλειστό της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, 87-76 πάμε το σκορ. Ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός, παρά την πίεση που δέχθηκε στην αρχή, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στα δύο πρώτα πεντάλεπτα, 6-11-14-21-14. Στο τρίτο πεντάλεπτο το σκορ έγινε 27-27 και 45-36 ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα στο ημίχρονο και δεν το έχασε στη συνέχεια. Από τον Παναθηναϊκό σκόρερ, Στεργάκος 25, Βίδας 10, Ανδρίτσος 12, Πετράκος 12, Ιωάννου 7 και Δαρύβας 5. Νέος στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Για τον Ολυμπιακό, ο Καμπούρης 10 πόντους, Παραγίος 15, Παναγιωτόπουλος 17, Χριστοδούλου 14 και Μανιάτης 9 πόντους. Βλέπουμε τον Βίδα εκεί. Διαιτές, ο κύριο Κουμπούρης Γιοχαλής, είδαμε τον κύριο Κουμπούρη εδώ. Και τον Παναθηναϊκό σε ένα φάουλ. Παναθηναϊκό που έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ότι θα έχει ένα από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν είχε δυνάμεις, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, εδώ και ο Στεργάκος, τον είδαμε. Δεν είχε δυνάμεις λοιπόν ο Ολυμπιακός και υπέκυψε φυσιολογικά απέναντι σε Παναθηναϊκό που ήταν και ψύχρεμος και εύστοχος, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Και ένα καλάθι για τον Ολυμπιακό. Έχουμε και τα πεντάλεπτα, τα υπόλοιπα, στο ημίχρονο ήταν 45-36, στο δεύτερο ημίχρονο 54-49 υπέρ του Παναθηναϊκού, 76-56, 79-68, επαναλαμβάνω 70-56, 79-68 και το τελικό σκορ 87-76 για την ομάδα του Παναθηναϊκού που οργανώνει εδώ μια επίθεση και όπως είπαμε νίκησε δίκαια.